Χαιρετίζουμε και σαν σύλλογο στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Η μαχητικότητα του αγώνα σας μας εμπνέει. Συναδέλφες και συνάδελφοι, για μια άλλη χρονιά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έρχονται με μια βαλίτσα όλοι υποσχέσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι το έργο που οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικροί έμποροι της πόλης το έχουν ξαναδεί σε πολλές επαναλήψεις. Είναι το έργο που έχει ίδιους ρόλους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πού και πού αλλάζουν οι πρωταγωνιστές. Είναι το έργο που έχει το ίδιο σενάριο. Πέρσι ήταν η κατάργηση του φόρου επιδεύματος και φέτος είναι τα πάσα της αναδιανομής της φτώχειας. Παλιότερα με ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ΕΝΦΙΑ και άλλοι άδικοι φόροι που θα καταργούσε με ένα νόμο, αλλά δεν ευνόησαν οι συνθήκες όπως μας είπαν. Τώρα είναι η διεθνή συγκυρία με την ενέργεια που δεν μπορεί να κάνει και πολλά η σημερινή κυβέρνηση ώστε να κουφίσει το λαϊκό νοικοκυριό. Ο εμπεγμός και αυτής της κυβέρνησης δεν έχει όρια. Για άλλη μια χρονιά τα βάρη καλούνται να τα πληρώσουν οι μικροί επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι. Οι νέες αυξήσεις φωτιά στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος κάνουν σκόνη τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί κατάργησης ρήτρας αναπροσαρμογής και διαφάνειας της χρεώσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ρήτρα αναπροσαρμογής, το μέτρο που έχει ψηφιστεί παλιότερα και ενεργοποιήθηκε πριν ένα χρόνο από την κυβέρνηση για να σώσει τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, μετακυλίοντας το κόστος στις μικρές επιχειρήσεις και τα λαϊκά και νοικοκυριά, δεν καταργήθηκε, αλλά αντίθετα ενσωματώθηκε στις χρεώσεις της κιλοβατόρας. Με αποτέλεσμα, οι τελικές αυξήσεις ανά κιλοβατόρα να ξεκινούν από 350% και να φτάνουν μέχρι το απίστευτο ποσοστό των 900%. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι ένας μικρός επαγγελματίας με το που βάζει το κλειδί στο μαγαζί αυξάνεται το κόστος εργασίας του σε δυσθεώρατα ύψη, αν αναλογιστούμε ότι αυτές οι αυξήσεις συνδέονται με τα αυξημένα τιμολόγια στις πρώτες ύλες, στη θέρμανση, στα έξοδα του σπιτιού του. Τα προβλήματα για τις μικρές επιχειρήσεις δεν είναι το πώς θα ονομαστούν οι αυξήσεις, αλλά το τι τελικά θα πληρώσουμε στους λογαριασμούς στο τέλος του μήνα. Για εμάς τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, το ηλεκτρικό ρεύμα, η θέρμανση είναι απαραίτητοι συντελεστές για τη δουλειά μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα χρέη όλων αυτών των χρόνων της πανδημίας σφίγγουν σαν θηλιά. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση έχει το θράσος να μας ζητάει πίσω τα ψίχουλα που μας έδωσε σαν την επιστρεπτέ προκαταβολή την ίδια στιγμή που μπούκωσε με άφθονο χρήμα και χωρίς επιστροφή τις αεροπορικές, τουριστικές και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή είναι η ανάπτυξη που βλέπει και υπόσχεται η κυβέρνηση. Η αλήθεια όμως είναι άλλη και τη βλέπουμε εμείς οι επαγγελματίες. Εμείς βλέπουμε και βιώνουμε τα μνημόνια διαρκείας. Εμείς αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι ότι το κόστος ζωής που έχει εκτιναχθεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το 45% των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους λογαριασμούς και τα διάφορα πας δεν φτάνουν ούτε για ζήτο. Αυτό που βλέπουμε είναι μικροί έμποροι επαγγελματίες αυταπασχολούμενοι να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Αυτό που βλέπουμε είναι πάνω από 400.000 κατασχέσεις πρώτης κατοικίας που έχουν ξεκινήσει ήδη και συνεχίζονται. Βλέπουμε λουκέτα σε μαγαζιά σε όλες τις συνοικίες, ακόμα και στους δρόμους παραδοσιακού της αγοράς του κέντρου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το εισόδημά μας το κατατρώνει μια σειρά από μνημονιακά μέτρα που ήρθαν και παρέμειναν παρά την έξοδο από τα μνημόνια και την ισχυμένη υποπτία που επέβαλαν και διατήρησαν όλες τις κυβερνήσεις ανεξαρτήτως χρώματος. Όπως το τέλος επιδεύματος, την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, τις αυξήσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ, η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος το 100% και τόσα άλλα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, να μην δείξουμε καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, καμιά ανοχή. Πλέον ξέρουμε τι μας περιμένει. Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Είναι καιρός να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οι αγώνες που διεξάγονται σε μια σειρά κλάδους, όπως και εδώ στη Μαλματίνα, μας δείχνουν ότι μόνο ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Αγώνας που θα υποχρεώσει τις κυβερνήσεις να πάρουν πίσω όλα τα μέτρα που μας κάνουν το βίο αβίωτο. Αγώνας που να έχει μπροστά την κάλυψη των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και γι' αυτό διεκδικούμε. Επιστροφή στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Ένταξη των αυταπασχολούμενων και των μικρών επιχειρήσεων στο μέτρο επιστροφής της ενεργειακής επιβάρησης. Να οριστεί πλαφώς η τιμή της κιλοβατόρας στα επίπεδα που βρίσκονταν οι τιμές πριν την ενεργειακή κρίση. Με αναδρομική ισχύ. Καμιά διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των αυξημένων λογαριασμών. Καμιά αύξηση των χρεώσεων υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για να λειτουργήσει ως μόνιμος μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου, χρηματοδοτώντας με δικά μας λεφτά τους παρόχους και για μια ακόμα φορά. Κατάργηση του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρήπων καθώς και του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση της έμεσης φορολογίας στην ενέργεια.
άμεση και πρίλη επανελειτουργία λιγνητικών μονάδων χωρίς δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρήπων που αυξάνουν τα τεχνητά την τιμή του λιγνίτη, διαγραφή χρεών για τους μικρούς επαγγελματίες και τα λαϊκά νοικοκυριά. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους μικρούς επαγγελματίες, τους αγρότες, στη συγκέντρωση του Σαββάτου, να δώσουμε δυναμική απάντηση στην πολιτική που μας μαυρίζει τη ζωή.